Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Κερμίτσης, κύριο Χρύσανθο, βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Τον ευχαριστούμε ειλικρινέστατα γιατί με βλήθη στον κόπο να έρθει από την Πάτρα να είναι μαζί μας. Και σήμερα τον απολαύσαμε λειτουργούντα και ευλογούντα, μας αγίασε, μας ευλόγησε, ευχήθηκε και προσευχήθηκε για όλους μας και θα σας παρακαλέσω, Θεοφιλέστατε εξ ονόματος όλων των ρεβενιωτών, να μην μας ξεχνάτε στις αρχιερατικές σας προσευχές, παντού εκεί που θα είστε, αλλά και κυρίως στο ναό του Πρωτοκλήτου, του Αγίου Ανδρέου, τον οποίον τόσο πολύ αγαπάτε και διακονείτε. Ο Θεοφιλέστατος είναι βοηθός επίσκοπος, όπως είπα, στη Μητρόπολη Πατρών, πολύτιμος συνεργάτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών, κυρίου Χρυσοστόμου και διακεκριμένος ιεράρχης. Διακρίνεται για το σπουδαίο ποιμαντικό και ιεραποστολικό του έργο. Είναι άνθρωπος βαθίας ταπεινώσεως και άνθρωπος με πολλά χαρίσματα. Γι' αυτό και εμείς τον καλέσαμε ακριβώς εδώ για να τριγύσουμε από τη σοφία του, την πείρα του, την ευλάβεια του και από την αγάπη του για την Εκκλησία του. Εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε και παρακαλούμε πολύ να μας καταθέσετε το περισσεύον της αγάπης σας και της σοφίας σας. Σεβασμιότατε Άγιε Πρεβενόν, κύριε Δαβίδ, εγώ με γνώμων και υπόχρεος που απευθύνατε αυτή την τιμητική πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Να είμαι κοντά στους καλούς σας ιερείς, όπως μου λέτε, να είμαι κοντά στον ευλογημένο λαό των Ρεβενών. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι στα ευλογημένα χώματα της Μακεδονίας. Δεν ήρθα σήμερα κοντά σας για να διδάξω. Ήρθα για να διδαχτώ από την ταπείνωσή σας, από την αγάπη σας προς τον Χριστό και την Αγία του Εκκλησία. Ήρθα να διδαχτώ από την αγάπη σας προς το Πίνιον, το οποίον σας ενεπιστεύτη ο Κύριος. Και όπως είπατε, Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά, εορτάζει και προβάλλει ως πρότυπο μετανοίας έναν επίγειο άγγελο και έναν ουράνιο άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο επίγειος άγγελος και ο ουράνιος άνθρωπος? Είναι η Ιωσία Μαρία και με τα φτερά της πίστεως και της ψυχής μας πετάμε και πηγαίνουμε στην έρημο του Ιορδάνου, εκεί που ασκήθηκαν τόσες ψυχές. Πηγαίνουμε στην Αίγυπτο και στην Αλεξάνδρεια. Στην Αίγυπτο, εκεί που γεννήθηκε η Αγία του Θεού, η οποία σε ηλικία μόλις 12 ετών έφυγε από την πατρίδα της, έφυγε από το οικογενειακό της περιβάλλον, παρασυρμένη από τον Μισόγονο και βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια. Μία κοπελίτσα μόλις 12 ετών.
παρασύρεται και εμπλέκεται στα δίκτυα της αμαρτίας. Και ζει για 15 περίπου χρόνια εκεί στην Αλεξάνδρεια, μέσα στην αμαρτία. Μολύνουσα το σώμα της, την ψυχή της. Βλέπει κόσμο πολύ. Επιβιβάζεται σε πλειάδια και της δημιουργείται η μεγάλη απορία. Πού πηγαίνει αυτός ο κόσμος? Και λαμβάνει τις πληροφορίες ότι πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν τον Τίμιον Σταυρό του Σωτήρος Χριστού, διότι ήταν λίγες ημέρες πριν από αυτήν τη μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Θέλει να πάει και αυτή στα Ιεροσόλυμα με σκοπό να προσκυνήσει, όχι, με σκοπό να προσφέρει ικανοποίηση στο σώμα της. Χρήματα δεν έχει. Πώς θα πάει? Προσφέροντας το σώμα της. Και αμαρτάνει. Στο ταξίδι αμαρτάνει όταν έφτασε στο Ιεροσόλυμα. Αλλά πού να φαντάζεται. Αυτός ο οποίος ήρθε να ζητήσει το απολωλός, ο καλός ποιμή, ο αμνός του Θεού που ήρθε να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου, ότι εκεί θα την καρτερούσε. Ότι εκεί θα την περίμενε για να αλλάξει η ζωή της. Πρέπει να το γνωρίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Κύριος μας χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους. Με ένα και μοναδικό σκοπό, να μας οδηγήσει στη σωτηρία, στον αγιασμό, στη λύτρωση. Με ένα σκοπό, να μας οδηγήσει στη Βασιλεία Του, την Επουράνιο. Και βλέπει τον κόσμο να πηγαίνει στο ναό της Αναστάσεως, να προσκυνήσει τον Τίμιον Σταυρό, το Σταυρό του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Να προσκυνήσει το τίμιο ξύλο μέσω του οποίου ήρθε στον κόσμο η χαρά. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Η χαρά στον κόσμο που είχε χαθεί λόγω της πτώσεως, λόγω της αταρσίας και της αμαρτίας, ήρθε πάλι στον κόσμο με την έλευση του Κυρίου μας, με τη σταυρική θυσία και την Ανάστασή Του. Τότε ήρθε πάλι η χαρά στη ζωή του ανθρωπίνου γένους. Θέλει και αυτή να πάει παρά την αμαρτωλότητά της, να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Μία ώρα τη δύναμη, την αποθεί. Μα πώς μπαίνει όλος ο κόσμος μέσα και η αιτία δεν μπορεί. Προσπαθεί για δευτέρα φορά. Πάλι αποθείται. Προσπαθεί για τρίτη φορά. Και εκεί κατάλαβε ότι αυτή η δύναμη, η αόρατη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το χέρι του Χριστού.
Κάνει λίγα βήματα προς τα πίσω. Ανοίγει τα μάτια της και πέφτουν επάνω στην εικόνα της κυρίας Θεοτόκου. Πέφτουν τα μάτια της επάνω σε αυτήν που έγινε σκάλα για να κατέβει ο ίδιος ο Θεός εις τον κόσμο και έγινε γέφυρα για να ανέβει ο κόσμος εις τον ουρανό. Χαίρε κλίμαξ, επουράνιε, δεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκείς των ουρανών. Και απευθύνεται προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ουδής προσφέρει, κανένας ο οποίος προσφέρει στη σκέπη της Παναγίας, δεν φεύγει απελπισμένος και απογοητευμένος. Ουδείς προστρέφων επί σύ. Κατησχημένος από σου εκπορεύεται. Αχνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείται την χάρη και λαμβάνει το δόρυμα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Και μιλάει στη μητέρα μας. Και την θερμοπαρακαλεί με τα δακρύα. Μητέρα του Θεού, μητέρα των ανθρώπων, σύ που έδωσες το σώμα σου για να γεννηθεί ο ίδιος ο Θεός, για να προσλάβει την ανθρωπίνη φύση, ο Κύριός μας τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, σε επικαλούμε. Γίνε η μεσήτριά μου και η προστασία μου. Να προσκυνήσω αξίωσέ με Παναγία μου τον Τίμιον Σταυρό, του Σωτήρος Χριστού και οδήγησε τα βήματά μου όπου εσύ θέλεις. Αρκεί να βρω τον δρόμο της σωτηρίας, της σωτηρίας της αθανάτου ψυχής μου. Και η Παναγία μας άκουσε την προσευχή της. Δέχτηκε τα δάκρυά της. Γίνεται η μεσητεία και η προστασία της. Και εισέρχεται πάλι. Και προσπαθεί πάλι να εισέρθει στον ναό. Και τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα εμπόδια. Δεν υπάρχει αυτή η δυσκολία. Εισέρχεται στον ναό. Κατασπάζεται τον Τίμιο Σταυρό. Τρέχουν δάκρυα από τα μάτια της. Βρίσκει τον εαυτόν της και ακούει φωνή να της λέει «Μαρία, πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό και πήγαινε στην έρημο». Δεν σκέφτηκε τίποτε άλλο, δεν σκέφτηκε πώς θα ζήσει, δεν σκέφτηκε τις συνθήκες, αλλά κάνει υπακοή στη φωνή που άκουσε, στη φωνή του ουρανού. Ξέρετε, πατέρες μου και αδελφοί μου, ο ουρανός πάντα απαντά στις προσευχές μας. Και η Μαρία δεν θέλει τίποτε άλλο. Δεν την ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Εμίσησε την αμαρτία. Εμίσησε τα του κόσμου τερπνά. Θέλει να παλέψει. Θέλει να βρει τον χαμένο εαυτόν της. Θέλει να βρει τον Χριστό, τον Σωτήρα και Επιτρωτή. Ποθεί
την σωτηνία της αθανάτου ψυχής της, ποθεί τον ουρανό. Είδατε, όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον Χριστό, όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στην Εκκλησία, πώς αλλάζει η ζωή του. Από σκοτεινός που είναι, γίνεται φωτεινός. Γιατί? Διότι συνδέεται με Αυτόν που είναι φως. Και Αυτός είναι ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, η αλήθεια και η ζωή. Γι' αυτό τα πρόσωπα των Αγίων λάβουν, να στράφτουν, να ακτινοβολούν. Διότι παίρνουν φως από το φως που είναι ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και ενώ ετοιμάζεται να διασχίσει τον Ιορδάνη ποταμό, ένας χριστιανός της προσφέρει τρία νομίσματα, με τα οποία αγόρασε τρία ψωμιά. Τα πήρε και βρίσκεται μέσα στην έρημο του Ιορδάνη. 17 ολόκληρα χρόνια από το 40 και τόσα που έζησε, παλεύει τόσο έντονα με τον πειρασμό. Τη θυμίζει πώς την θαύμασαν στην Αλεξάνδρεια. Τη θυμίζει τα πλούσια τραπέζα. Τη θυμίζει τα ενδύματα, τα πολυτελή που φορούσε. Την κοσμική ζωή. Ο πόλεμος των λογισμών. Ναι, γιατί οι πατέρες έχουν αναπτύξει μία θεολογία ολόκληρη για τους λογισμούς. Διότι η αμαρτία αρχίζει από τον λογισμό. Να γιατί πρέπει να εξομολογούμεθα στο πνευματικό μας και τους λογισμούς μας. Διότι αν δεν προσέξουμε τους λογισμούς μας, το επόμενο βήμα είναι ή η πτώση ή η πλάνη. Αν εμπιστευτούμε τους λογισμούς μας, θα βρεθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, επαναλαμβάνω, ή σε πτώση πνευματική ή σε πλάνη. Γι' αυτό καταθέτουμε τους λογισμούς μας. Ακριβώς για να γλιτώσουμε την πτώση. Και παλεύει στήθος με στήθος με τον πειρασμό. Ματώνει. Πονάει, υποφέρει, δεν κοιμάται. Μα πώς θα λάβει κανείς πνεύμα, αν δεν δώσει αίμα. Όλοι οι Άγιοι έδωσαν αίμα και έλαβαν πνεύμα. Θα πονέσουμε, θα ματώσουμε, θα ματώσει η καρδιά μας, η ψυχή μας, τα γόνατά μας, για να λάβουμε πνεύμα, για να απαλλαγούμε από τους εμπαθείς λογισμούς, από τις αρχικές επιθυμίες, να απαλλαγούμε από τα θέλω μας, τα οποία θέλω μας πάρα πολλές φορές συγκρούονται με το θέλημα του Θεού. Και αν το θέλω μας συγκρούεται με το θέλημα του Θεού, να μην προχωράμε. Διότι θα βρεθούμε σε κρίση, θα βρεθούμε σε αδιέξοδα, ευσεβείς μου αδελφοί. Θα πονέσουμε. Είδαμε που οδήγησε το ανθρώπινο γένος η ανυπακοή, το πρωτοπλάστο, στη φθορά, στον πόνο, στα δάκρυα, στον θάνατο. Στην έξοδό μας εκ του παραδείσου, ο μεγαλύτερος πόνος του ανθρωπίνου γένους είναι ότι χάσαμε την παραδεισένια κατάσταση, την κοινωνία που είχαμε μετά του Θεού. Πόσο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι μέσα στον παράδεισο, έχοντας κοινωνία μετά του Θεού, και πόσο δυστυχισμένοι γίναμε όταν διακόψαμε με την ανυπακοή μας αυτή την κοινωνία. Ήρθε ο φόβος. Αδάμ, πού είσαι παιδί μου Αδάμ? Κύριε, κρύφτηκα. Γιατί δεν εμφανίζεσαι παιδί μου? Τι σου συνέβη?
Κύριε, πώς να εμφανιστώ μπροστά σου? Είμαι γυμνός. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Τι συνέβη? Βλέπετε ο πατέρας πώς προσπαθεί να επαναφέρει το παιδί του σε μετάνοια. Δεν βγήκε το ύβατο. Δεν βγήκε το Κύριε σώσε με αμάρτησα. Αλλά μεταβιβάζει ο ένας την ευθύνη στον άλλο. Και παλεύει μέσα στην έρημο για να βρει ακριβώς αυτή την παραδεισένια κατάσταση που φέρνει η κοινωνία με τον Θεό, που φέρνει η προσευχή, που φέρνει η ένωσή μας με τον ουρανό. Δεν τα έχασε, δεν απογοητεύτηκε, δεν είπε δύσκολος ο δρόμος. Ναι, μας το είπε ο Κύριος. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάντουσα εις την ζωή. Ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού είναι στενός, είναι τεθλιμμένος. Έχει εμπόδια, έχει δυσκολίες. Είναι σταυρός. Ώστε θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτό μου και αράπω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Για να φτάσουμε στην Ανάσταση, θα περάσουν αδελφοί μου μέσα από το σταυρό. Και ο καθένας μας θα σηκώσει το δικό του σταυρό, διότι ο σταυρός που υπάρχει στον νόμο του καθενός μας είναι ο δικός μας σταυρός. Και πρέπει να το σηκώνουμε αγωγίστως, δοξάζοντας το όνομα του Κυρίου μας, όσο πολύ αφροσιώ, όπως οι άλλοι της πίστεώς μας. Και πάντοτε να λέμε, μέσα στον πόνο μας, μέσα στα δακρυά μας, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο, από του νυν και έως του αιώνος. Είναι πολύ εύκολο να πετάξει κανείς το σταυρό του και να εκοσμικευθεί. Και ωραία. Θα περάσουμε ωραία, ίσως μερικά χρόνια εις αυτόν τον κόσμο, πετώντας το σταυρό μας. Μα οι χριστιανοί ξέρουν το σκοπό της ζωής μας. Ξέρουμε ότι σκοπός της ζωής μας είναι να πετύχουμε το καθομοίωση αξιοποιώντας το κατ' εικόνα. Γνωρίζουμε ότι ο σκοπός και ο προορισμός της ζωής μας δεν είναι άλλος από το να φτάσουμε στον αγιασμό, στην ένωσή μας με τον Θεό. Να γίνουμε δηλαδή πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Και η Ιωσία Μαρία αγωνίζεται, ματώνει, δίνει αίμα, έδωσε αίμα, έλαβε πνεύμα. Συνήθεια είχαν οι πατέρες να φεύγουν την Κυριακή της Τρίνης από τα μοναστήρια. Άλλοι την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να πηγαίνουν εις τα Σερήμους, για να ασκηθούν έτι περισσότερο, για να βρεθούν μόνοι με τον μόνο, να βρεθούν με τον Θεό απερίσπαστοι. Και εκεί ένας μεγάλος ασκητής, ενάρετος γέροντας, κατά πρόνοιαν Κυρίου. Γιατί κατά πρόνοιαν Κυρίου? Διότι δεν υπάρχει τίποτε το τυχαίο. Δεν υπάρχει τύχη. Σήμερα οι άνθρωποι λένε τυχαίο γεγονός. Έτσι τα έφερε η τύχη. Όχι. Δεν υπάρχει τύχη. Δεν υπάρχει μοίρα. Δεν υπάρχουν τίποτε από όλα αυτά. Υπάρχει ο αληθινός Θεός,
ο οποίος επί παν σοφία του τα πάντα κατευθύνει. Και εκεί στην έρημο συναντάτε αυτός ο επίγειος άγγελος, η Ιωσία Μαρία, με αυτόν τον ενάρετο ασκητή, τον Όσιο Ζωσιμά. Ευθνηδιάστηκε ο Άγιος Γέροντας, βλέποντας αυτή τη σκιά. Τι είσαι εσύ, πειρασμός? Άκουτε οι Γέροντες, έχουν αυτή την επιφύλαξη ότι δεν εμπιστεύονται ούτε τα μάτια τους. Κάνει το σημείο του σταυρού, διότι με το σημείο του σταυρού κατατροπώνεται ο πειρασμός και με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Ονόματι Ιησού μάστιζε πολεμίους. Ορατούς και αόρατους εχθρούς, αγαπητοί μου αδελφοί, τους νικάμε με το σημείο του σταυρού. Είναι το όπλο κατά του διαβόλου. Κύριε όπλον κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν τέλος. Φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρω καθοράν αυτού τη δύναμη. Τι ωραία πάλι που ψάχνουμε στην Εκκλησία μας την Αγία. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός βασιλέων το κρατέων. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Σταυρός αγγιάνων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Πολλές φορές την ημέρα να κάνουμε το σημείο του σταυρού, να σταυρώνουμε τα πάντα, το σώμα μας, το σπίτι μας, τις εργασίες μας, τα πάντα, όπως έκανε ο Άγιος Παΐσιος, όπως έκανε ο Άγιος Γεράσιμος της Κεφαλονιάς. Λέγεται ότι ο Άγιος Παΐσιος σταύρωνε τα αεροπλάνα που πετούσαν. Ο Άγιος Γεράσιμος στη Κεφαλονιά σταύρωνε τα πλοία για να έχουν καλά ταξίδια. Έτσι και εμείς με τη δύναμη του σταυρού νικάμε ορατούς και αόρατους εχθρούς. Και συνεχίζει ο Άγιος Ασκητής ο Ζωσιμάς. Εν ονόματι Ιησού Χριστού, πες μου τι είσαι. Από την άσκηση αντιλαμβάνεστε πως ήταν και το πρόσωπο και το σώμα της Αγίας. Ένα σκελετός κινούμενος ήταν. Γέροντα, μην πλησιάζεις, είμαι γυναίκα. Και πώς βρέθηκες μέσα στην έρημο? Γέροντα, βγάλε το ράσο σου, να το φορέσω και να σε πλησιάσω να σου πω ποια είναι, πώς βρέθηκα εδώ στην έρημο του Ιορδάνη. Θέλετε να συγκρίνουμε το τι συμβαίνει σήμερα, που οι άνθρωποι κυκλοφορούν γυμνοί, που κατόρθωσε ο πειρασμός να βγάλει από τους ανθρώπους τα ενδύματα και να κυκλοφορούμε οι άνθρωποι γυμνοί, χωρίς να εντρυπώμεθα, χωρίς να εσχυνόμεθα. Έβγαλε ο ασκητής το ένδυμά του και το φόρεσε η Ιωσία Μαρία. Και συνεχίζει όσο ζωσιμάζει. Τι είσαι, Γέροντα, αν θα σου πω ποια είμαι, αν θα σου πω ποια είναι η ζωή μου, θα μολυνθεί ατμόσφαιρα. Πες μου, παιδί μου, άνοιξε την ψυχή σου,
Άφησε, παιδί μου, την καρδιά σου να μιλήσει. Και αρχίζει η Μαρία να εξομολογείται. Να λέγει τις πτώσεις της. Να λέγει πως έζησε από μικρή ηλικία μέσα στην αμαρτία. Να λέει μετά τα κρύων πως πήγε τα Ιεροσόλυμα, τι συνέβη στον ναό της Αναστάσεως, πως μίλησε στην υπεραγίαν Θεοτόκο, τι της είπε η Παναγία, πως ετήρησε την υπόσχεση που έδωσε και πως βρέθηκε στην έρημο του Ιορδάνου. Να γιατί είπα στην αγάπη σας, αδελφοί μου, πόσο καλός ποιμή αναζητά το πρόβατό του. Γιατί η ψυχή του κάθε ανθρώπου έχει τόση αξία όση δεν έχει ολόκληρος ο υλικός κόσμος. Και ποια είναι η ωφέλειά μας, αν κερδίσουμε τον κόσμο ολόκληρο και χάσουμε την ψυχή μας και χάσουμε την Βασιλεία του Θεού. Σε αυτόν τον κόσμο, τι είναι θα φιλοξενούμενοι. Τι είναι τούτος ο κόσμος, ένα ξενοδοχείο. Αυτό δεν είναι, που μας φιλοξενεί για μερικά χρόνια. Έως ότου πάμε στην πατρίδα μας, την αιωνία και παντοτινή, που είναι ο παράδεισος. Τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ούκ έχουμε νόδε μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Και η μέλουσα αιωνία πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους να μας συναντήσει, να τον δεχτούμε ως σωτήρα και λυτρωτή μας, να εξομολογηθούμε, να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας δια του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως, να κοινωνήσουμε και να ξανακοινωνήσουμε και να ενωθούμε μαζί Του για να αξιωθούμε της επουρανίου Βασιλείας Του. Και έμεινε κατάπληκτος ο ασκητής. Από τη μετάνοια, από τη συντριβή και από την άσκηση. Και πώς είσαι εδώ, παιδί μου, γέροντα σωσιμά. Απέκτησε και το προορατικό χάρισμα, διότι δεν ήξερε το όνομά του. Τρία ψωμιά είχα μαζί μου. Με αυτά και με λίγα χόρτα που έβρισκα εδώ στην έρημο, με αυτά έζησα. Και πέφτει ο ασκητής, όσιος ζωσιμάς, να σπαστεί τα πόδια της. Και η οσία ταράσεται. Όχι, μην το κάνετε αυτό, γέροντα, διότι εσείς έχετε ιεροσύνη. Εσείς πιάνετε τον Χριστό στα χέρια σας. Εσείς με το επιτραχύλιο συγχωρείτε αμαρτίες. Εγώ να πέσω και να προσκυνήσω και να φιλήσω τα δικά σας πόδια, που σας αξίωσε ο Θεός, να είστε μπροστά στην Αγία Τράπεζα και να τελείτε τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Βάδισε πάνω στα νερά του Ιορδάνου, όπως βαδίζουμε εμείς στη στεριά. Να γιατί, λέει η Εκκλησία μας, ότι η Ιωσία Μαρία έφτασε σε τέτοια ύψη αρετής και αγιότητος με τη μετάνοιά της, που έγινε ένας επίγειος άγγελος και ένας ουράνιος άνθρωπος. Γέροντα, μία παράκληση. Του χρόνου που θα δεις πάλι στην έρημο,
Θέλω να μου φέρεις ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στον ουρανό και στη γη. Ποιο είναι αυτό το πολυτιμότερο που υπάρχει στον ουρανό και στη γη? Δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο. Είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Έλα να με κοινωνήσεις, Γέροντα. Από τόσα χρόνια να βάλω και να πάρω μέσα στην καρδιά μου και στην ψυχή μου το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Και πέρασε η χρονιά. Και ήρθε πάλι η Σαρακοστή και με λαχτάρα πήρε ο ασκητής. Όσοι όσο σημάς τη Θεία Κοινωνία για να την μεταφέρει στην έρημο του Ιορδάνου για να κοινωνήσει η Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Για να γίνει Χριστοφόρος και Θεοφόρος σύσσωμος και σύνομος με τον Κύριο. Και εμείς, επηρεασμένοι από το πνεύμα του κόσμου, δεν έχουμε αυτή τη λαχτάρα της πνευματικής και μυστηριακής ζωής, αγαπητοί μου αδελφοί. Αλλού έχουμε δώσει την καρδιά μας, στα εδώ, στα πρόσκαιρα, στα εφήμερα και λησμονούμε τα αιώνια, τα εκεί, τα παντοτινά. Τα οποία αιώνια εξαρτώνται από το πώς ζούμε εις αυτόν τον κόσμο. Από τη σχέση που έχουμε εις αυτόν τον κόσμο με τον Σωτήρα Χριστό και την Αγία του Εκκλησία. Διότι η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Είναι ταμιούχος της Θείας Χάριτος. Είναι οικειωτός της Καινής Διαθήκης, μέσα στην οποία ο άνθρωπος δεν γίνεται καλός άνθρωπος απλώς, αλλά γίνεται άνθρωπος του Θεού. Αγιάζεται, χαριτώνεται, ευλογείται. Και ξεκινάτε την επόμενη χρονιά και πήρε τη Θεία Κοινωνία όπως είχε υποσχεθεί στην ασκήτρια της ερήμου του Ιορδάνου και πήγε και βρέθηκε προεκπλήξεως η Οσία Μαρία το πρότυπο της μετανοίας είχε παραδώσει την υγειασμένη της ψυχή στα χέρια του Κυρίου μας για να λάβει τον Στέφανον της δόξης διότι αγωνίστηκε, διότι έκλαψε, διότι μετανόησε διότι εξαγνίστηκε με τον αγώνα της, τον πνευματικό και βρέθηκε σε δίλημα όσοι ζωσ' εμάς, πώς να ενταφιάσει το σώμα της. Και κοιτάζει καλύτερα και βλέπει η δούλη του Θεού Μαρία. Έτσι έμαθε πως την έλεγε. Παρέδωσε το πνεύμα της την ημέρα που κοινώνησε του σώματος και του αίματος. Και φτερού είσαι από τον κόσμο αυτό ένας άγγελος για τον ουρανό. Πώς να ενταφιάσει το σώμα της. Γέροντας, ανήπορος, πήρε ένα ξύλο να ανοίξει τον τάφο. Του ήταν αδύνατο. Και τον πλησιάζει ένα λεοντάρι. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στην αγιότητα και στην προπτωτική του κατάσταση, συμφιλιώνεται με τη φύση και με τα άλογα ζώα. Όπως ακριβώς συνέβη και με τον Όσιο Γεράσιμο, τον Ιορδανίδη, που
που είχε υποτακτικό και φίλο και υπηρέτη έναν λέοντα. Έτσι ένα λεοντάρι εμφανίστηκε και εκεί. Στην αρχή ταράχτηκε ο ασκητής. Το σταυρώνει, κατάλαβε ότι το έστειλε ο Θεός και το διατάσσει. Αυτό το άλογο ζώο να ανοίξει τον τάφο για να ενταφιάσει το σώμα αυτού του Αγγέλου. Έτσι ακριβώς έγινε. Και όταν γύρισε στο μοναστήρι Όσιος ο Σημάς, περιέγραψε αυτά τα οποία έζησε στην έρημο του Ιορδάνου. Τι είναι η μετάνοια? Είναι το δεύτερο βάπτισμα. Είναι ένα λουτρό μέσα στο οποίο εισέρχεται ο χριστιανός και εξαγνίζεται. Τι είναι η μετάνοια? Είναι το λουτρό της συνειδήσεως. Να σας θυμίσω τη φράση και τον στίχο του Ιερού Ιμνώδου του Ακαθίστου. Χέρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαριστεί η καρδιά μας και η ψυχή μας παρά μόνο δια του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και αυτός ο οποίος μας προτρέπει να κάνουμε την αμαρτία, ένας εκ των τριών εχθρών μας, ο μισόκαρος, ο πειρασμός, όταν θέλουμε να εξομολογηθούμε και να μετανοήσουμε, μας φέρνει την τροπή. Δεν μας αφήνει. Την τροπή χρειάζεται πριν την πτώση. Μας αφήνει να πάμε σε ψυχολόγους, σε ψυχοθεραπευτάς, να πούμε αυτά τα οποία βαραίνουν τη συνείδησή μας. Πήγαινε, λέει, εκεί και πες τα όλα, δεν έχω θέμα. Κάτσε στο καναπέ, πες τα όλα. Μην πας στο πετραχύλι του πνευματικού, διότι εκεί σβήνουν οι αμαρτίες σου. Διότι εκεί εξέρχεσαι όπως εξέρχεσαι από το λουτρό, κατάλληλος. Διότι εκεί παίρνεις τον καταξεσχισμένο χιτώνα της ψυχής και εξέρχεσαι με έναν κατάλευκο χιτώνα. Αυτόν τον χιτώνα που μας χάρισε ο Κύριος μας κατά την ώρα του Αγίου Βαπτίσματός μας. Δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, όσες κι αν είναι οι αμαρτίες μας, όσες κι αν είναι, ας υπερβαίνουν τις τρίχες της κεφαλής μας. Ας είναι περισσότερες από τα άστρα του ουρανού και από την άμμο της θαλάσσης. Άπαξ και υπάρχει μετάνοια και συντριβή και πάμε στο επιτραχύλιο του πνευματικού, λαμβάνουμε την άφεση των αμαρτιών μας και εξαγνίζεται η ψυχή μας. Τι είναι η μετάνοια? Είναι η αλλαγή πορείας, ζωής και πλεύσεως. Και είναι ο πρώτος λόγος που εξήλθε από το Πανάγιο στόμα του Κυρίου μας. Μετανοείται, ήγη και κά, η Βασιλεία των Ουρανών. Και γι' αυτό η Αγία μας Εκκλησία, Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών, μας λέει μην απελπίζεστε, μην απαγοητεύεστε, υπάρχει σωτηρία. Ορίστε, να το πρότυπό σας, η Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Γιατί μένετε μακριά από την εξομολόγηση? Γιατί μένετε μακριά από τη μετάνοια? Γιατί δεν γονατίζετε να πείτε «Είμα τον Κύριε, ελέησόν με»? Αδελφοί μου, είμαι προς το τέλος. Ο πειρασμός, ξέρετε, είναι πανούργος. Σάββος λέει ότι η ζωή τελειώνει εδώ. Κλείσαμε τα μάτια οι ληστές. Σφραγίσαμε το στόμα, δεν υπάρχει τίποτε από εκεί και πέρα. Σε άλλους φαίνεται την αναβολή.
Έχεις καιρό. Είσαι νέος ακόμη. Έχεις χρόνια να χαρείς τη ζωή σου, να απολαύσεις τη ζωή σου. Να απολαύσεις τις χαρές αυτού του κόσμου και μετά μετανοείς. Αλήθεια. Είναι ή δεν είναι τέχνασμα του πειρασμού. Γνωρίζουμε την ώρα της αναχωρησεώς μας από αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι άγνωστη η ημέρα και η ώρα και η στιγμή. Δεν λέει ο Κύριος να είμαι θα έτοιμη. Εστε έτοιμοι, διότι ου πήρατε την ώρα δεν την στιγμή. Πόσα συμβαίνουν κάθε μέρα στη ζωή μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Απλώς να γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα τέχνασμα του πειρασμού για να μην φτάνουμε στο επιτρεχείλιο του πνευματικού. Δεν θα πω τίποτε για αυτούς που λένε ότι εξομολογούνται στις εικόνες. Μεγαλύτερα πλάνη από αυτή δεν υπάρχει. Τιμάμε τις άγιες και ιερές εικόνες. Θαυματουργούν οι άγιες εικόνες. Δεν εξομολογούν όμως. Και όλες αυτές τις αμαρτίες θα τις βρούμε μπροστά μας. Σωτηρία μας δεν έχει έξοδα. Θέλει μόνο συντριβή, αυτογνωσία, μετάνοια, ταπείνωση. Και δόξα τω Θεώ, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν επίσκοποι, υπάρχουν ιερείς, υπάρχουν πνευματικοί που εξομολογούν, που συμπονούν, που δέχονται με αγάπη τα παιδιά του Θεού. Υιωσία Μαρία η Αιγυπτία, πρότυπο μετανοίας για όλους μας. Νομίζω ότι από τον ναό απόψε με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου μας, Αγίου Γρεβενών κυρίου Δαβίδ, θα φύγουμε με αποφάσεις. Με αποφάσεις για αλλαγή πορείας. Με αποφάσεις η υπόλοιπη ζωή μας να είναι ευλογημένη. Τι είπε ο Διάκονος προλίγου, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι. Με ειρήνη και με μετάνοια. Ο Κύριος ήρθε για μένα, ήρθε για σας. Ήρθε για το ληστή, ήρθε για τον άσωτο, ήρθε για όλους μας. Ο Κύριος έχει την αγκαλιά του ανοιχτή για όλους μας, για να μας δείχνει πόσο μας αγαπά. Ρωτάμε πολλές φορές τα μικρά παιδιά, να μας πούν πόσο μας αγαπούν. Και αυτά με την αθότητά τους λένε τόσο. Και ανοίγουν την αγκαλιά τους. Τόση είναι η αγάπη του Κυρίου για όλους μας, που η δικιά του αγάπη και τη δικιά μας σωτηρία τον ανέβασε. Η απελπισία είναι του διαβόλου, η ελπίδα είναι του Χριστού. Ας έχουμε σεβασμιότητα με την ευχή σας, την Οσία Μαρία πρότυπον της ζωής μας. Ας την έχουμε πρότυπον μετανοίας και να διώχνουμε πάντοτε την απελπισία και να λέμε ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθέτης. Ανάστα, ψυχή μου, τι καθέτης. Το τέλος γνήσει. Αδελφοί μου, μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να έχετε στη ζωή σας όλες τις χάρες και τις χαρές του Παραδείσου. Όλα τα δώρα του ουρανού, να
να ζείτε την εν Χριστώ ζωή. Να γίνετε αγγελιοφόροι σε έναν κόσμο που παραπέει του μηνύματος του Σταυρού και της Αναστάσεως και της Σωτηρίας. Και να γίνουμε όλοι με το παράδειγμά μας, με τη ζωή μας, με τα λόγια μας. Ο κόσμος που είναι άκοσμος για να γίνει κόσμημα θέλει Αγίους. Και μακάρι να αγιαζόμαστε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τη σκέπη της Παναγίας μας και με τις πρεσβείες των Αγίων του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεοφιλέστατο γιατί μας άνοιξε τη θύρα της μετανοίας, βάζοντάς μας πρότυπο την Οσία Μαρία. Έτσι λοιπόν κι εμείς, ας μπούμε σήμερα σε αυτόν τον χώρο τον αγιασμένο και ας λοιπόν μείνουμε πάντα εκεί μετανιωμένοι και αγιασμένοι. Ευχαριστούμε κατά πάντα και δια πάντα. Ένας κύκλος εσπερινών καταληκτικών ομιλιών έκλεισε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και δόξα τω Θεώ και φέτος αξιωθήκαμε να έχουμε σπουδαίους και πολύτιμους ομιλητές μαζί μας, οι οποίοι μας βοήθησαν με την πείρα τους και τη σοφία τους σε αυτόν τον πνευματικό μας αγώνα. Δόξα τω Θεώ για όλα. Μας αξίωσε ο Θεός και φέτος, έτσι να περάσουμε την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, πιστεύω με αγώνα, με άσκηση, με προσοχή, με προσευχή. Ήδη την Παρασκευή θα ψάλουμε την ψυχοφελή πυρώσαντες Τεσσαρακοστήν και ήδη πλέον θα μπούμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Εύχομαι να μας έχει ο Θεός πάντοτε γερούς στην ψυχή πρώτα και μετά στο σώμα, έτσι ώστε να τον ακολουθήσουμε κι εμείς ως σταυροφόροι μαζί του στο επικείμενο πάθος, για να έχουμε λοιπόν μετά και τη χαρά μετοχής και στην Ανάστασή του. Τρεις ανακοινώσεις έτσι πρακτικές. Η μία είναι ότι έχει βγει ήδη το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδος, να το προμηθευτείτε. Η δεύτερη είναι ότι αύριο το βράδυ, πρώτο Θεός, στις 8.30 ώρα θα κάνουμε τα εγγένεια του βιβλιοπωλείου, το οποίο φυσικά υπήρχε, δεν ξεκινάει τώρα, θα επαναλειτουργήσει και πάλι για την Εκκλησία μας, την τοπική εδώ και για την Μητρόπολη μας. Καλό βράδυ και αύριο με υγεία. Ευχή πατέρας μου. Ευχή πατέρας μου. Ευχή πατέρας μου.